Δύο μήνες κράτησε το θρίλερ της απαγωγής 59χρονου ομογενή που ζει στα Γιάννενα. Το θύμα έζησε φιαλικές στιγμές στα χέρια των απαγωγέων στην Αθήνα που δεν δίστασαν ακόμη και να τον ακροτηριάσουν. Τα μέλη της συμμορίας αρχικά ζητούσαν από τη σύζυγο του απαχθέντα 125.000 ευρώ. Στη συνέχεια το ποσό έπεσε στις 50.000 ευρώ. Τα τηλεφωνήματα των απαγωγέων ήταν απανωτά. Σε κάποιες από αυτές τις συνομιλίες, η σύζυγος του απαχθέντα συνομιλούσε μαζί του και της έλεγε ότι οι δράστες του έκοβαν το αυτί και τα δάχτυλα. Μάλιστα, οι απαγωγείς για να πιέσουν τη γυναίκα να τους δώσει τα λίτρα, της έστειλαν ένα μακάβριο μήνυμα. Στις 27 Φεβρουαρίου, η σύζυγος του απαχθέντα παρέλαβε ένα ταχυδρομικό φάκελο, ο οποίος περιείχε ένα ακροτηριασμένο δάκτυλο και ένα μικρό ροζ χαρτάκι, πάνω στο οποίο αναγραφόταν ιδιόχειρα στην αλβανική γλώσσα η φράση «Κατάλαβε το, δεν είναι πλάκα». Κατά τη διάρκεια της ομοιρίας, οι δράστες βασάνιζαν το 59χρονο. Του έκοψαν τρία δάχτυλα από τα χέρια και, όπως είπε στους αστυνομικούς, του χάρασαν την πλάτη με βελόνες και μαχαίρια και στη συνέχεια έριχναν στις πληγές αλάτι ή καυτό νερό. Τελικά στις 27 Μαρτίου, οι δράστες άφησαν ελεύθερο τον 59χρονο εργάτη γιατί πίστηκαν ότι η σύζυγός του δεν είχε χρήματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, κίνητρο της απαγωγής ήταν οι διαφορές που είχε ο απαχθής με τους απαγωγείς για τη μεταφορά 200 κιλών χασίς από την Ελλάδα στη Γερμανία. Τρεις από τους φερόμενους ως δράστες της απαγωγής συνελήφθησαν για τη διακίνηση των ναρκωτικών, έχει σχηματιστεί δικογραφία. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι και το θύμα της απαγωγής.